Λέει ο Στέφανος Κασελάκης στη δημοσιογράφο ότι αυτά δεν τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η δημοσιογράφος το απαντά για την, μείωση, για την ακύρωση μείωση του ΦΠΑ το 2018-2017. Δεν έχει σημασία. Ο πυρήνας της συζήτησης ποιος είναι, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή που κουβέντιαζε ο Στέφανος Κασελάκης και που επισκέφθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, τη Ρόδο δηλαδή, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθά τους νησιώτες. Και αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Με αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Ωραία το εξηγήσατε. Πολύ ωραία. Ο πυρήνας της συζήτησης μου, μου τον εξηγήσατε. Και μάλιστα. Και μάλιστα. Αλλά εγώ σας κάνω μια θα σας απαντήσω. Και μάλιστα. Και μάλιστα η δημοσιογράφος του λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Τον ευχαρίστησε. Ο Στέφανος Κασελάκης ήταν εκεί και μιλάει με όλους τους δημοσιογράφους. Πηγαίνει παντού. Και δεν πηγαίνει στημένος, δεν πηγαίνει με σημειώσεις όπως κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Πηγαίνει ανοιχτά σε όλους και λέει τις απόψεις του. Αφού λοιπόν η δημοσιογράφος τον ευχαρίστησε και του είπε: έχουμε διαφωνία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε, έφυγε και από την εκπομπή. Άρα λέτε ότι δεν υπήρξε περιστατικό. Περιστατικό, βεβαίως. Υπήρξε διαφωνία όσον αφορά τον πυρήνα συζήτηση. Και θα την κάνω τώρα την ερώτηση. Την προσέβαλε ή όχι. Τον ευχαρίστησε, αφού η ίδια τον ευχαρίστησε και του είπε: σας ευχαριστώ δείξτε πολύ. Δείξτε μου την ανακοίνωση του κ. Κασελάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δείξτε μου λίγο. Η ίδια του λέει: σας ευχαριστώ πολύ. Δείξτε μου λίγο την ανακοίνωση του κ. Κασελάκη. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Όποιος επιθυμεί. Έχω διαβάσει. Ωραία. Συνεχίστε. Στελέχη της ΝΟΔΟΥ που υποδίδεται τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους. Είναι προσβλητικό αυτό ή δεν είναι? Αν η ίδια είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δεν το γνωρίζω. Που υποδίδεται τον αντικειμενικό δημοσιογράφο. Αν η ίδια είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κάναμε... Είναι προσβλητικό ή όχι? Κάναμε την κουβέντα. Γνωρίζετε αν είναι η κυρία αυτή στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Πώς να το γνωρίζω εγώ? Επειδή κάναμε μια συζήτηση πριν. Είναι προσβλητικό ή δεν είναι? Όχι. Θα σας πω γιατί όχι. Για τα πολιτικά. Για τους κομματικούς δημοσιογράφους. Εάν η κυρία αυτή έχει κάποια πάγια αντιμισθία από τη Νέα Δημοκρατία. Ή από τον οργανισμό αυτόν που λέγεται Νέα Δημοκρατία και Κράτος, και το λέω αυτό, γιατί υπάρχει συσχέτιση Νέα Δημοκρατία και Κράτους. Ακούστε ξέρω, με. Υπάρχει, ξέρετε γιατί. Δεν μπορώ να κάνω. Γιατί έκανε 400.000, έβαλε η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τι. Δεν κατάλαβα τι μου είπατε. Έχει κάποια έμιστη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Λέω, αν έχει κάποια έμιστη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το γνωρίζω. Αλλά αν έχει κάποια έμιστη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν έχει έμιση σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, οφείλει να είναι αντικειμενική. Σωστά. Και όταν. Δεν το γνωρίζω, σας λέω. Όχι, αν δεν έχει, οφείλει ο κ. Κασελάκης να το πει αυτό. Ποιο? Αυτό. Ξαναδείξτε μου την κάρτα. Την ανακοίνωση. Ναι, την κάρτα με τον Κασελάκη θέλω να βλέπω. Στελέχη της ΝΟΔΟΥ που υποδίδονται. Για να το γράφει ο Στέφανος Κασελάκης, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι γνωρίζει. Τι? Γνωρίζει για την κυρία. Εγώ δεν το γνωρίζω. Αλλά γνωρίζει. Τι μπορεί να γνωρίζει? Δεν το ξέρω. Μα τι με ρωτάτε? Να ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω αν είναι προσβλητικό. Δεν είναι προσβλητικό, γιατί μπορεί να είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έχει λάθος που δεν αναγνώριζε, αν βάλετε τη συνέντευξη που λέει ότι δεν έγινε και τίποτα που δεν έχει δοθεί το μεταφορικό σε δύναμο 2 χρόνια τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν ξέρω αν τι κάνει 5 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τους νησιώτες. Σας είδα στην πορεία σας. Η ερώτηση της δημοσιογράφου ήταν: σας είδα στην πορεία σας και ήταν 30 άτομα γύρω σας. Αυτό δεν είναι προσβλητικό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στα πλαίσια του προεκλογικού του αγώνα, επισκέφτεται και τη Ρόδο. Και η κυρία αυτή τι κάνει? Μετράει πόσοι άνθρωποι είναι δίπλα στο Στέφανο Κασελάκη να του την πει? Δεν είναι αυτό δημοσιογραφία.